Περισσότεροι από 2.000 διαδηλωτές κατάφεραν να διαλύσουν ένα φεστιβάλ Pride στην πρωτεύουσα της Γεωργίας, στην Τυφλίδα. Οι διοργανωτές της εκδήλωσης κατηγόρησαν την αστυνομία πως είχε έρθει σε συνεννόηση με τους διαδηλωτές προκειμένου να καταστρέψουν την εκδήλωση. Ένας υπουργός της κυβέρνησης απάντησε πάντως πως επειδή ήταν σε ανοιχτό χώρο, ήταν εξαιρετικά δύσκολο αυτή η εκδήλωση να αστυνομευτεί. Οι διαδηλωτές κατάφεραν να μπουν μέσα στον πυρήνα της εκδήλωσης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένταση και να μην είναι εφικτό να συνεχιστεί. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν τραυματίστηκε κανείς. Οι διοργανωτές κάνουν λόγο για ακροδεξιές ομάδες που ξεκίνησαν να αντιδρούν στις εκδηλώσεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ αρκετές ημέρες πριν και η αστυνομία αρνήθηκε να διερευνήσει το θέμα. Σίγουρα αυτή η αναστάτωση ήταν μια προσχεδιασμένη, συντονισμένη δράση μεταξύ της κυβέρνησης και των ριζοσπαστικών ομάδων. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιχείρηση σχεδιάστηκε για να υπονομεύσει την υποψηφιότητα της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφεραν μεταξύ άλλων. Η Γεωργία φιλοδοξεί να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το κυβερνόν κόμμα έχει αντιμετωπίσει αυξημένες επικρίσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι κάνουν λόγο για αυταρχισμό.